Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι. Κυριακή πρωί είχαμε πάει σε μνημόσυνο και τώρα πάμε να πάρουμε το βασιλάκι και να πάμε στο καρναβάλι, έτσι. Θα παραλάσει η Τόνια και να δούμε κιόλας πώς γίνεται, γιατί τώρα αλλάξαμε περιοχή, οπότε να δούμε κάτι διαφορετικό. Και σε όλους τους δρόμους γίνεται χαμός. Στη μισή δρόμη είναι κλειστή λόγω, γιατί σε όλες τις περιοχές σήμερα γίνεται. Οπότε δύσκολα καθυστερούμε. Και ναι, στον δρόμο μας έχουμε δει ένα σωρό μέλισσες. Παιδάκια, μελισσούλες. Μη μόνο παιδάκια, και μαμάδες και μπαμπάδες. Μελισσούλες και μέλισσες. Ναι, εδώ τι είναι, μέλισσα κι αυτή. Ή τι είναι αυτό? Ναι. Μελισσούλα κι αυτή. Τι έγινε? Και έχει μια φανταστική μέρα, είναι τόσο όμορφα έξω που... Παλία παραλία. Ναι, ναι. Σήμερα είναι πιο ωραία από χθες. Ναι. Εγώ θα πήγαινα και σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Περνάμε από κάτι χωράφια εκεί που έχει κάψει η Μαριάννα που έχει βάλει το μαϊντανό τη. Δεν είναι τίποτα. Έλα, μωρέ. Δεν μπορώ, δεν χωράτε. Κάτσε. Καλά, είμαστε όλα καλά. Αυτά. Αυτή είναι η ρουτίνα μας, όπως και στους περισσότερους. Νομίζω σε... σήμερα γίνεται το καρναβάλι, έτσι, στους δήμους, σε πόλεις κτλ. Κοίτα, και όλη αυτή η εβδομάδα είναι ακόμα είναι απόκριες. Ναι. Μέχρι τα κατάρα δεύτερα. Πάτρα, πότε είναι το καρναβάλι σήμερα? Λογικά είναι... το άλλο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, ναι, πότε είναι σήμερα. Για να μου γράψετε πότε. Γιατί είναι το καρναβάλι σήμερα. Άλλη εβδομάδα είναι κατάρα δευτέρα. Ναι. Έτσι. Δευτέρα. Πώς περνάνε έτσι μέρες, ρε παιδιά? Σε λίγο θα βγούμε παραλία για μπάνιο. Περνάνε μέρες, περνάνε τα χρόνια. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα τώρα, λέει. Λοιπόν, φεύγουμε. Τα λέμε σε λίγο, θα σας πάρω μαζί μας. Αν θα έχω τι να τραβήξω, θα σας δείξω αν θα είναι κάτι ωραίο. Αυτά. Βγήκαμε, πάμε παρέλαση. Πήραμε τον Μπιλ, πήρα και τον Ανδρέα. Καρναβάλι, παρέλαση λέγεται. Παρέλαση, ναι. Παραλάνε με καρναβαλίστικα ρούχα. Με στολές. Τι όμορφα που είναι και ακούτε τα πουλιά. Λέω, Ανδρέας, έπρεπε σήμερα να ψήσουμε έξω. Πολύ όμορφα, αλλά δεν το σκεφτήκαμε ότι θα έχει τόσο ωραία μέρα. Πάρα πολύ ωραία. Τελείωσε η παρέλαση, πήρα τη μάσκα της Τόνιας και πάμε να φάμε όλοι μαζί τώρα. Πάμε με τα πόδια, γιατί οι δρόμοι είναι κλειστοί, οπότε για να μην καθυστερήσουν πάμε με τα πόδια. Είναι και η πεθερά μου μαζί μας, είχε έρθει στην παρέλαση, οπότε πάμε σιγά σιγά. Αυτά. Μπήκα και τρόμαξα εδώ. Ναι, πού τη βρήκες τη μάσκα? Όχι, Παναγιά μου. Ναι. Γεια σου, γεια σου. Αυτή βάλε καλύτερα. Γεια σου, γεια σου. Κούκλα είσαι. Κούκλα. Καλώς.
Λοιπόν, ήρθε το φαγητό. Τι να βάλω, ντομάτα, έχουμε ντομάτα. Ο Βασίλης θέλει κεφαλάκι, πήρε, τρώει. Φάγαμε και κοκορέτσι. Μια χαρά. Τώρα πάμε γύρω. Να σε δούμε λίγο, για δείξε λίγο. Κοίτα εδώ λίγο, παιδί μου. Να σε δω. Έλα εδώ. Λοιπόν, να είμαι πάλι μαζί σας με τη ρόμπα, γιατί μόλις βγήκα έξω, άπλωσα ένα πλυντήριο, έβαλα και ένα δεύτερο. Έκανα μοντάζ το βλογκά και λίγο καθυστέρησα, ναι, αλλά δεν πειράζει. Γιατί γυρίσαμε το πρωί, φύγαμε μετά, γυρίσαμε και φύγαμε μετά αμέσως. Γυρίσαμε, ξεκουραστήκαμε λίγο, τώρα λέω ας κάτσω να το κάνω, ας το ανεβάσω, δεν πειράζει, είναι και αργά, είναι και μικρό βιντεάκι, οπότε θα ανέβει γρήγορα. Τα αγόρια μου τώρα πήγανε έξω λίγο να παίξουν μπάλα, δεν ξέρω που πήγανε. Τους πάρω τώρα να δω που είναι, σε κάποιο σχολείο παίζουνε. Μήπως πω κι εγώ και τέτοιο. Τι ήθελα, κάτι ήθελα να κάνω. Έτσι στα γρήγορα και δεν θυμάμαι τι να σας πω και ξέχασα. Μιλάγαμε εδώ με την προηγούμενη εβδομάδα με τη γειτόνισσα για μότσε, λέει εκείνη. Εγώ θέλω να δοκιμάσω, λέω και εγώ. Βλέπω, αλλά δεν είδα κάπου να είναι, γιατί βλέπω έξω το εξωτερικό, έχει πολύ ωραία μότσε. Δοκίμασε αυτό. Είναι με παγωτό μέσα και έχει επικάλυψη σοκολάτας, μάλλον πορτοκάλι, και είναι πολύ ωραίο. Δοκίμασε. Φανταστικό. Μην τα χαλάσω όλα. Δοκίμασε, να δεν τα άγωσα. Το κόψε. Πάρα αυτό, δοκίμασε πρώτα. Κοίτα εδώ. Ωραίο είναι. Και αυτό είναι με σοκολάτα και μότσε από πάνω το, αυτό το ριζάλευρο. Αυτή. Α, παγωμένο είναι. Αλλά είναι ωραία. Ε, ωραίο Βασίλε. Τι έγινε. Παγωμένο. Παγωμένο, το έβαλε στο στόμα κιόλας. Λοιπόν, μάζεψα λίγο τη κουζίνα, πλυνά πιάτα και τα λοιπά και τώρα πάω γιατί... Γιατί ο γιος μου θέλει να το κουρέψω. Μη κουνάς την καρέκλα. Τι κρύβεσαι εκεί, παιδί μου, εμένα είναι. Λοιπόν, πάω να το κουρέψω και μετά θα πάω στην κουζίνα. Θέλω να φτιάξω λάχανο τηγανιτό. Τελείωσα, κούραψα το Βασίλη και ήρθα τώρα να κάνω λάχανο τηγανιτό για βραδινό. Σας έχω πει πολλές φορές πως το κάνω, τηγανίζω ένα κρεμμεντάκι, μετά βάζω κομμένο λάχανο στο τηγάνι, έτσι. Το τηγανίζω και αυτό έτσι αρκετά, βάζω πάπρικα, μπορείτε να το κάνετε καυτερό, λίγο λιμονάκι. Είναι πολύ ωραίο, έτσι σαν ορεκτικό, σαν μεζέ, σαν έντεσμα, όπως θέλετε πείτε το. Σημασία είναι να σας αρέσει και να το θέλετε να το φάτε. Από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία πώς θα το πείτε. Απλά εγώ προσωπικά ήθελα να μάθω τη σωστή λέξη, έτσι. Όχι ότι πήγα να μάθω κάποιο ελληνικά ή κάτι, απλά ήθελα να ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Σίγουρα θα υπήρχε κάποια λέξη και δεν καταλαβαίνω γιατί στη ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούν ξένες λέξεις, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πανέμορφη και είναι πολύ πλούσια γλώσσα, έτσι. Έχει πάρα πολλές λέξεις οι οποίες σημαίνει το ίδιο πράγμα, οπότε είναι μια φανταστική και πλούσια, πολύ πλούσια γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούνται λέξεις όπως είδαμε τουρκικές, χρησιμοποιούνται λέξεις αγγλικές, πάρα πολλές δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω εγώ να φτιάξω και τα λέμε μετά. Λοιπόν, φάγαμε το λάχανο, το μαγείρεψα, πρώτα το φάγαμε, μου το έφαγε ο άντρας μου. Ναι, όλο.
Είπε πολύ ωραίο, το άφησα το μεγάλο το πιάτο και όταν γύρισα σχεδόν το εξαφάνισα, γιατί έκανα και live στο TikTok, οπότε χάζαβα όσο ο Ανδρέας έτρωγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάω εγώ για μπάνιο, είναι αργά, 11.30 ώρα τώρα. Καθίσαμε, φάγανε τα παιδιά, τους έφτιαξα σαντριτσάκια ζεστά, ο Βασιλής τόστ, ήθελε με ψωμάκι του τόστ, ή τον ήθελε με τέτοιο με τορτίγια, οπότε έψινε ένα, έψινε για τον άλλο και τώρα για εσάς. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Τι καιρό θα έχει αύριο, ξέρουμε. Ανδρέ, καλό. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, να είστε καλά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye για σας.